ξαναγυρίσουμε στο Θανάση Αυγερινό στη Μόσχα, καθώς είχαμε εξελίξεις, είχαμε μία επικοινωνία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κυρίου Μπένετ. Το Ισραήλ παίζει έναν μεσολαβητικό ρόλο. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή, από την επικοινωνία αυτή, Θανάση. Καλησπέρα και πάλι από τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο ανακοινώνει λοιπόν mm. ότι πριν από λίγο υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία του Ρώσου Πρόεδρου με τον Αφτάλιν Μπένετ, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό συζήτησαν αναλυτικά τις εξελίξεις και την κατάσταση στην Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο. Ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ ενημέρωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις πρόσφατες δικές του επαφές σε σχέση με το Ουκρανικό με μια σειρά ηγέτες, με μια σειρά ηγέτες κρατών. Ο κύριος Πούτιν, λέει η ρωσική ανακοίνωση, επέστησε την προσοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη νέα βάρβαρη πράξη των Ουκρανών στρατιωτικών το σημερινό πυραυλικό χτύπημα στο κεντρικό στο κέντρο του Ντονιέτσκ με χρήση μάλιστα όπλων διασποράς δηλαδή βόμβας διασποράς γόμος της διασποράς πράγμα που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των μάχων λέει στην ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο οι δύο γέτες συμφώνησαν δεν προκύπτει δηλαδή κάτι άλλο. Συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν τον α, διάλογο του. Εν τω μεταξύ, αναμένουμε κάποια ενημέρωση για το σημερινό α, τέταρτο γύρο, ή τουλάχιστον τη σημερινή του φάση, mm -hmm. από τη ρωσική αντιπροσωπεία. Mm -hmm. Δεν έχουμε ακόμη κάποια α, ε, ενημέρωση για το τι ακριβώ συνέβη εκεί και πώ θα συνεχιστούν αύριο οι συνομιλίε. Υπάρχει κάποιο θετικό κλίμα, αν υπήρξε κάποια ελπίδα ότι κάπου μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό, εννοείται. Τίποτε, ακόμη δεν γνωρίζουμε το παραμικρό. Α, να πω απλώ μερικά στοιχεία για να έχουμε μια συνολική εικόνα του διπλωματικού α, πεδίου. Ε, ρωτήθηκε ο κύριος Πεσκόφ, ο εκπρόσωπο του Βλαντίμι Πούτιν, αν θα ήταν α, δυνατό ή αν προετοιμάζεται κάποιο είδου επαφή ή συνάντηση του Προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογο του τον κύριο Βάιντεν. Είπε ότι κάτι τέτοιο τώρα δεν συζητάτε. Ενώ επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικές και κάποιες επισκέψεις που υπάρχουν στη Μόσχα τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα ήταν εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, συναντήθηκε με το Ρώσο ομόλογο του Σεργέη Λαυρόφ και αύριο θα είναι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για αντίστοιχε διαβουλεύσεις οι οποίες δεν φαίνεται να επηρεάζονται και πολύ από τη δυτική πίεση ή τις κυρώσεις, ίσως θα έλεγα και το αντίθετο.